Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Φίλες και φίλοι, ώρα είναι 9 και 31, ακούτε Radio Enandi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και καλημερίζουμε εδώ στο στούντιο του Radio Enandi την υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Δέλτα, την κυρία Κατερίνα Ζουμπατλή. Καλή σας μέρα, κυρία Ζουμπατλή. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι είστε υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος, όπως είπαμε, στο Δήμο Δέλτα, με τον συνδυασμό «Ο Δήμος μας», με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Διαμαντόπουλο. Ακριβώς. Μάλιστα. Ρίχνοντας έτσι μια ματιά κάποιος στο βιογραφικό σας, διαπιστώνει ότι είστε μητέρα, σύζυγος, εργαζόμενη, επιστήμονας και τώρα πολιτικός. Πώς λοιπόν αποφασίσατε να συνδυάσετε όλες αυτές τις ιδιότητες που είχατε και να ασχοληθείτε και με την πολιτική? Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκινάει και εμένα από τη σπουδάζουσα. Και από εκεί και ύστερα είναι συνεχής. Πάντα ήθελα να παίρνω μέρος στις διαδικασίες. Δεν μπορούσα να κάθομαι απ' έξω και να μου λένε οι άλλοι τι γίνεται. Επομένως, η ώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης νομίζω ότι είναι τώρα. Δηλαδή, ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα μπω και σε αυτό. Από την άλλη μεριά, ο τόπος στον οποίο ζω και μεγαλώνω τα παιδιά μου βιώνει την απόλυτη εξαθλίωση και δεν υπερβάλλω. Επομένως, από τη στιγμή που δεν θέλω να φύγω από εκεί και δεν μπορώ και να φύγω από εκεί, πρέπει να κάνω κάτι για να το αλλάξω. Mm-hmm. Έτσι το βλέπω εγώ. Μάλιστα. Ο Δήμος Δέλτα είναι ένας μεγάλος δήμος, είναι ένας δήμος με πληθυσμό περίπου 50.000, 45 με 50.000 κατοίκους και βεβαίως έχει, είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ο Δήμος έχει δώρου, χαλάστρας, έχουν ενωθεί, αξιού και αξιού, ναι. Και έδρα του Δήμου είναι η Σύνδος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μάλιστα, είναι μια περιοχή που κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι και υποβαθμισμένη. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, προφανώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά γιατί, πριν πάμε στα προβλήματα, εσείς μας εξηγήσατε γιατί ασχολείστε με την πολιτική. Γιατί όμως με το συγκεκριμένο συνδυασμό και γιατί πιστεύετε ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι ο κατάλληλος να διοικήσει αυτό το Δήμο? Την απόφασή μου να ακολουθήσω το φίλο μου, τον Αλέξανδρο τον Διαμαντόπουλο, δεν δυσκολεύτηκα και πολύ με την πάρω εγώ. Γιατί όλοι οι φίλοι του ξέρουμε ότι χρόνια τώρα έχει όραμα για τον τόπο μας. Και αυτό το όραμα προέρχεται από τη γενιά τη δικιά μας και είναι μακριά από τα παλιά. Είναι ένας άνθρωπος εργατικός, εργαζόμενος και δεν έχει ανάγκη να κάνει δεύτερες σκέψεις. Οπότε, από τη στιγμή που αποφάσισε να ηγηθεί του ψηφοδελτίου, ήταν δεδομένο ότι θα είμαι και κοντά του. Θέλω όμως να σας πω ότι τώρα, 9 μέρες πριν την κάλπη, δεν περίμενα ότι θα φτιάξει μια τέτοια ομάδα στην οποία θα είμαι τόσο περήφανη που βρίσκομαι κι εγώ μέσα. Είστε και εσείς και ο κύριος Διαμαντόπουλος, είστε πολύ νέα άτομα που δεν συνηθίζεται να βλέπουμε τόσο νέα παιδιά να ασχολούνται με την πολιτική. Αυτό πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο καθοριστικό όταν θα έρθει η ώρα της επιλογής του Δημάρχου? Δηλαδή, θα σας διαλέξουν για τον νεαρό της ηλικίας? Κάποιοι θα μας διαλέξουν και κάποιοι δεν θα μας διαλέξουν, αυτό είναι σίγουρο. Εμείς δεν είναι μόνο το ότι είμαστε νέοι. Το ότι είμαστε νέοι. Είστε φρέσκα πρόσωπα, άφθαρτα. Είναι ενέργεια για το μετά. Βεβαίως. Καιρό τώρα επικοινωνούμε με τον κόσμο και δεν επικοινωνούμε μόνο την νεανικότητά μας. Τα άτομα που έχουμε στην ομάδα μας είναι όλοι εργαζόμενοι. Δεν περιμένουν να ζήσουν από την πολιτική. Είμαστε ενωμένοι. Αυτό το επικοινωνούσαμε, αλλά τώρα ο κόσμος το βλέπει. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από το να βοηθήσουμε το Δήμο μας. Και νομίζω ότι μόνο η νέα γενιά μπορεί να το έχει αυτό σαν αντίληψη. Αυτή τη στιγμή, ναι. Νομίζω... Δεν είμαστε εμείς αυτοί που μιλάμε με βουλευτές και υπουργούς για να κλείσουμε ψήφους. Είμαστε αυτοί που συζητάμε στις γειτονιές, βρίσκουμε νέα προβλήματα, θα βρούμε τις λύσεις και θα τις υλοποιήσουμε, γιατί έχουμε και ενέργεια, έχουμε και γνώσεις. Η νέα γενιά είναι όλη μορφωμένη. Εσείς και μένετε, αλλά και εργάζεστε στην περιοχή. Ναι, βέβαια, και δραστηριοποιούμε σε όλο το Δήμο. Έχω το γραφείο μου στα Διαβατά, το σπίτι μου στα Διαβατά. Γνωρίζω τα προβλήματα γιατί τα αντιμετωπίζω. Ξέρω ότι ένα πρόβλημα το αντιμετωπίζεις κι εσύ. Ψάχνεις να βρεις τη λύση. Και για μένα το θέμα δεν είναι μόνο το να βρεις τη λύση, αλλά και η πορεία, το πώς προσπαθείς να τη βρεις αυτή τη λύση. Να είσαι ειλικρινής για το αν μπορείς να το λύσεις αυτό ή δεν μπορείς να το λύσεις αυτό. Οπότε δεν περιμένετε κάποιον να έρθει να σας πει τα προβλήματα, τα ζείτε, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα το οποίο πιστεύετε ότι απασχολεί περισσότερο, ας πούμε, τη δικιά σας γειτονιά, τη δικιά σας περιοχή, όταν ανακοινώσατε σε γείτονες, σε φίλους, σε γνωστούς ότι θα είστε υποψήφια? Τι σας είπαν? Κατερίνα, μόλις εκλεγείς, αυτό βάλει προτεραιότητα. Την ασφάλεια.
Εγώ ζω και έχω το γραφείο μου στα Διαβατά. Τα Διαβατά είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Όλος ο Δήμος Δέλτα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά τα Διαβατά στο ζήτημα της ασφάλειας έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω μικρά παιδιά, τα τελευταία χρόνια τις βραδινές ώρες δεν πολύ κυκλοφορούσα. Τελευταία όμως κυκλοφορώ το βράδυ έξω, γιατί ψιλομεγάλωσαν τα παιδιά μου. Δεν μπορώ όμως να κυκλοφορήσω πεζί. Δηλαδή, αν εγώ τώρα είχα ένα παιδί στην εφηβεία, θα δυσκολευόμουν να το αφήσω το βράδυ να κυκλοφορήσει στα μαγαζιά της περιοχής μας. Αυτό κάνει ζημιά σε όλα. Και στις σχέσεις μεταξύ μας και στην τοπική επιχειρηματικότητα. Πόσο εύκολο είναι για έναν επαγγελματία σήμερα στα Διαβατά να κρατήσει τον καταναλωτή στη γειτονιά? Γιατί το ζητούμενο για μένα είναι ο γείτονάς μου να έρθει στο μαγαζί μου. Πώς θα έρθει στο μαγαζί μου όταν εγώ το μαγαζί μου 6 ώρα πρέπει να το κλειδώσω γιατί φοβάμαι ποιος θα μπει μέσα? Οπότε το νούμερο, και αυτό λύνεται. Αστυνομικό τμήμα στα Διαβατά μεθαύριο, δηλαδή με το που θα εκλεγούμε, θα γίνει αστυνομικό τμήμα στα Διαβατά. Νομίζω το δικαιούμαστε. Το δικαιούμαστε και για όλα αυτά που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια στα Διαβατά. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, η ασφάλεια μπορεί και με τους φωτισμούς. Δεν υπάρχει φωτισμός. Δεν υπάρχει δημοτικός φωτισμός, δηλαδή. Βέβαια. Όχι μόνο στους επαρχιακούς δρόμους που χάνεσαι τη νύχτα, αλλά και μέσα στις κοινότητες του Δήμου μας. Δεν έχουμε φώτα. Μάλιστα. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει ένας δήμαρχος, να ηλεκτροφωτίσει τους δρόμους, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, είναι και θέμα να μπορείς να βρεις τον προορισμό σου το βράδυ όταν νυχτώνει. Είναι λίγο δύσκολο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, που είστε μια νέα κοπέλα που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική. Από το 2010 και μετά, λόγω κρίσης, μνημονίων, χρεοκοπίας, ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος, έχει απαξιώσει την πολιτική και τους πολιτικούς. Και όταν κάποιος λέει ότι θα ασχοληθώ με την πολιτική, είναι κυρίως ή μεγαλύτερης ηλικίας ή ήδη είχε ασχοληθεί από προ-κρίσης. Τώρα, μετά την κρίση, όταν ασχολούνται, πολλοί το βλέπουν λίγο έτσι σκεπτικά αυτό το εγχείρημα. Εσάς τι σας είπαν οι φίλοι σας, οι γνωστοί σας, οι συγγενείς σας? Σας είπαν μπράβο ή πού πας να μπλέξεις τώρα? Οι περισσότεροι μου είπαν, εντάξει, τώρα είναι η ώρα, γιατί με ξέρουν. Λογικό είναι τώρα σε αυτή την ηλικία να ξεκινήσεις. Κάποιοι όμως που τα έχουν ζήσει από τους συγγενείς μου, μου είπαν ότι η Κατερίνα θα απογοητευτείς. Τους είπα, ας απογοητευτώ. Δώσε μου εμένα τη δύναμη να φωνάξω και μετά ας απογοητευτώ. Βεβαίως υπάρχουν και είναι 6 υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος, στο Δήμο Δέλτα. Είναι και ο νυν δήμαρχος ο κύριος Φωτόπουλος και άλλοι, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών, οπότε μπορεί να μην είναι 19 όπως το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και πάλι 6 είναι ένας αριθμός μεγάλος για έναν Δήμο σαν το Δήμο Δέλτα. Οπότε θα δούμε αν έχετε καταφέρει σε 9 μέρες να πείσετε τους ψηφοφόρους ή όχι. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, επειδή μιλάμε για έναν Δήμο ο οποίος έχει την έδρα του στη Σύνδο, που γνωρίζουμε όλοι και από το ΤΕΗ, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα τα οποία ο κόσμος εδώ της Θεσσαλονίκης, του Δήμου, του Μητροπολιτικού, δεν τα γνωρίζει. Γιατί αν δεν έχεις κάποια δουλειά να πας, δεν πηγαίνεις στο Δήμο Δέλτα. Δεν είναι όπως πας στην Καλαμαριά να πιεις ένα καφέ ή ενδεχομένως στους Αμπελόκηπους. Δεν είναι ένας προορισμός. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω να μου πείτε κάποια πράγματα τα οποία πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθούν άμεσα και συμπληρωματικά. Πώς αντιμετωπίζετε ή πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, γιατί με τον ΟΑΣ έχουν πρόβλημα όχι μόνο ο Δήμος Δέλτα, όλοι οι Δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου είπατε πράγματα τα οποία είπατε πράγματα που δεν θα χρειαστεί να τα πω εγώ. Καταρχήν, πολλοί από την πόλη της Θεσσαλονίκης δεν γνωρίζουν ότι ο Δήμος Δέλτα είναι παραθαλάσσιος. Το ξέρετε αυτό? Ναι. Τα προβλήματά μας είναι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι τοπικές κοινωνίες, αλλά σε εμάς είναι διωγγωμένα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζουν την περιοχή μας. Και είναι διωγγωμένα γιατί δεν υπάρχουν ούτε μικρές ούτε μεγάλες λύσεις που να έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια. Τι θέλω να πω, να σας τα κωδικοποιήσω λίγο. Βεβαίως. Είπαμε για την ασφάλεια, το οποίο δεν είναι πρόβλημα μόνο των Διαβατών, είναι πρόβλημα στις βιομηχανικές περιοχές. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να κάνει έναν επιχειρηματία να μην έρθει να κάνει σε εμάς, σε εισαγωγικά μέσα, το μαγαζί του. Είναι η οδοπία, οι δρόμοι μας. Είναι τραγικοί. Εμάς οι δρόμοι μας δεν συζητάμε για μια λακκούβα εδώ και άλλη μια στα 300 μέτρα. Την τρίτη το βράδυ που έβρεξε και ήμουνα στο Καλοχώρι, δεν ήξερα πώς να γυρίσω στα Διαβατά. 10 λεπτά αν βρέξει, δεν συγκοινωνούν οι περιοχές μεταξύ τους. Βέβαια, επειδή δεν έχω διατελέσει διοίκηση, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι σημεία είναι αυτά που πρέπει να διορθωθούν. Δεν μπορώ όμως να διανοηθώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έναν καλύτερο προγραμματισμό. Γνωρίζω ότι έχουμε πολλά βαρέα οχήματα στην περιοχή μας, ότι είναι τεράστιο το οδικό δίκτυο. Φυσικά
δεν είναι όλα αρμοδιότητες του Δήμου. Δηλαδή υπάρχουν δρόμοι που ανήκουν στην περιφέρεια, δρόμοι που ανήκουν στο Δήμο. Mm-hmm. Ναι, αλλά και η διασπορά αυτή των αρμοδιοτήτων μερικές φορές είναι και βολική, ξέρετε, για να μην γίνονται πράγματα. Μετά από την οδοπία θα σας πω την καθαριότητα, γιατί πρέπει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα με τους υπόγειους κάδους. Εννοείται, δεν έχουμε τίποτα στα Διαβατά, στο Καλοχώρι, στη Σύνδο. Στις βιομηχανικές περιοχές είναι ανεπαρκής η αποκομιδή των σκουπιδιών και το τονίζουν οι επιχειρηματίες πάντα. Και το μεγάλο θέμα για μένα, που πρέπει να το πω, είναι τα κουνούπια. Εμείς συζητάμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε περιπατικές διαδρομές, ότι θέλουμε να φτιάξουμε διαδρομές για τα ποδήλατα, ότι θέλουμε να φτιάξουμε πάρκα. Είμαστε ένας δήμος που δεν είμαστε μπουκωμένος από πολυκατοικίες. Δηλαδή φανταστείτε πόσα ωραία πάρκα μπορούν να γίνουν, ώστε να αναπτυχθεί ο τόπος μας και να έρθει κάποιος να στηρίξει την τοπική μας κοινωνία για να πάει και μια βόλτα με τα παιδιά του. Εμείς οι νέες μητέρες τα απογεύματα δεν έχουμε που να πάμε τα παιδιά μας και δεν υπερβάλλω. Έχουμε μία παιδική χαρά στα Διαβατά. Το είναι απίστευτο που μας λέτε. Ναι. Θα φτιάξουμε όλα αυτά. Τι θα κάνουμε όμως με τα κουνούπια που το απόγευμα δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Και το θέμα δεν είναι μόνο το ότι δεν μπορείς να σταθείς και δεν μπορείς να πας βόλτα. Είναι θέμα υγείας. Πέρυσι είχαμε 2 κρούσματα ελονοσίας. Μας είπαν από το Κελπνό ότι για ένα διάστημα δεν μπορείτε να δώσετε αίμα εσείς που ζείτε σε αυτές τις περιοχές. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και ισχύει ακόμα. Αυτό κάνει την περιοχή μας. Φυσικά είμαστε υποβαθμισμένη περιοχή με όλα αυτά τα προβλήματα. Εννοείται ότι είναι ζήτημα περιφέρειας και το γνωρίζουμε. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με την περιφέρεια. Και αν δεν μπορεί ο Δήμος να συνεργαστεί με την περιφέρεια, δεν έχει ευθύνη που δεν μπορεί να συνεργαστεί με την περιφέρεια. Δεν πρέπει να πούμε όμως ότι ο Δήμος Δέλτα είναι ένας ευλογημένος από τη φύση Δήμος. Έχει το Εθνικό Πάρκο. Έχει όλα αυτά τα υπέροχα στις εκβολές εκεί του Γαλλικού ποταμού και στο Καλοχώρι, τη Λιμνοθάλασσα και όλα αυτά, που θα μπορούσε να είναι ένας τουριστικός προορισμός. Και όπως είπατε πολύ σωστά, ούτε οι κάτοικοι εδώ Θεσσαλονίκης δεν ξέρουν και δεν πηγαίνουν να επισκεφτούν αυτό το υπέροχο μέρος. Αυτό πώς μπορεί να προβληθεί ώστε να αποτελέσει, όπως είπαμε, τόπο έλξης τουριστών, αλλά και να βοηθήσει γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής. Κανένας διοικούντας μέχρι τώρα δεν διεκδίκησε χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία για να φτιάξει τέτοια έργα που θα αναδείξουν την περιοχή μας. Εγώ όσες φορές πήγα εκεί, μπορώ να πω ότι μόνο φωτογραφίες έβγαζα. Είναι πολύ όμορφο το μέρος, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου είναι για μένα, πρέπει να γίνει άμεσα μέσα στην επόμενη διετία, πρέπει να πραγματοποιηθεί, γιατί θα έχουμε πού να πηγαίνουμε βόλτα τα παιδιά μας. Φυσικά πρέπει να λύσουμε το θέμα με τα κουνούπια, αυτό το ξαναλέω. Αυτό πρέπει να γίνουν ψεκασμοί. Να γίνει άμεσα ο ψεκασμός, πρέπει να ξεκινάει πιο νωρίς. Και μάλιστα άκουσα τώρα ότι τα φάρμακα είναι οικολογικά, είναι πιο δυνατά να προλαμβάνουν την προνήφη. Αυτό πρέπει να λυθεί, έτσι ώστε όταν εμείς θα φτιάξουμε το παραλιακό μέτωπο, να γεμίσει εκεί από κόσμο. Και όχι μόνο κόσμο από το Καλοχώρι ή από τα Διαβατά. Να αρχίσει ο κόσμος να έρχεται στην περιοχή μας, όχι μόνο γιατί έχει δουλειά στη βιομηχανική περιοχή. Που και πάλι όταν έρχεται για δουλειά στη βιομηχανική περιοχή, γινόμαστε ρεζίλοι. Αυτό φυσικά πρέπει να γίνει σεβόμενοι το περιβάλλον, σεβόμενοι της χρήσης γης στο χωροταξιακό και τους επαγγελματίες της περιοχής. Μάλιστα. Είναι κοντός ψαλμός αλληλούι, θα τα δούμε όλα αυτά. Απ' την άλλη όμως ήθελα να σας ρωτήσω για θέματα τα οποία αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη, κυρία Τζουμπατλή, όπως είναι, ας πούμε, ότι καλούνται τώρα οι κάτοικοι της περιοχής σας να πληρώσουν αυξημένους, διωγγωμένους, να το πω, μαζεμένους λογαριασμούς του νερού. Και η απορία που γεννιέται στον καθένα είναι, καλά, τόσα χρόνια τι γινότανε. Ακριβώς το τι γινόταν από τη στιγμή που δεν είμαι στη διοίκηση, δεν μπορώ να σας το πω και δεν μ' αρέσει να σας πω και δεν θέλω να σας πω και ψέματα. Αλλά ως δημότης. Ναι, αλλά ως δημότης το βίωνα. Δηλαδή, ερχόταν ο λογαριασμός κάθε εξάμηνο έναντι, έγραφε πάνω 2012, δεύτερο εξάμηνο του 2011 και όλοι ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρωθούν τα ενδιάμεσα ποσά. Τώρα, το τι αναλογεί σε εμάς και τι αναλογεί στις διοικήσεις, ακριβώς δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι από τη στιγμή που ήρθαν οι λογαριασμοί στα σπίτια μας και ήρθαν και με 80% προσάυξηση, από τη στιγμή που ήρθαν στα σπίτια μας μέσα, δηλαδή μέσα σε ένα νοικοκυριό, να καλείσε τώρα να πληρώσει 1.200 ευρώ και μας κάνανε και δόσεις, 5 δόσεις. Όταν ήρθανε και πήγαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, γιατί έχουμε συλλόγους στα Διαβατά, ο κόσμος κινητοποιείται. Και στο Καλοχώρι και στη Σύνδο κινητοποιήθηκε ο κόσμος, γιατί αυτό έγινε στο Δήμο Ιχεδόρου. Δεν ήρθε κανένας να μιλήσει υπεύθυνα και να τους πει: παιδιά, πληρώστε το.
Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, που δεν μου περισσεύουν τα χρήματα, δεν έχω λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα, το πλήρωσα. Τους λέγανε μην τα πληρώνετε, θα γίνει επαναπροσδιορισμός. Μην το πληρώνετε, έγινε λάθος εκεί. Σε κάποιους χρεώσαμε λίγο παραπάνω. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν να αναλάβουν το πολιτικό κόστος. Αφού έγινε, αφού τα στείλανε, καλό ήταν να ήταν ειλικρινής στον κόσμο. Και πρέπει στον κόσμο να είναι ειλικρινής για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Αν είσαι ειλικρινής, δεν χάνεις. Τώρα, αν μια δημοτική αρχή δεν είναι ειλικρινής με τους δημότες της, τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του ψηφοφόρος μπροστά στην κάλπη. Τα διαβατά, μια που μένετε και εκεί και είναι μια από τις σημαντικές περιοχές του Δήμου Δέλτα, γίνανε ευρύτερα γνωστά στο Πανελλήνιο λόγω της δημιουργίας ενός hot spot, ενός κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή που είναι εκεί στα όρια με το Ρεόκαστρο διοικητικά. Τι ακριβώς, πώς αντιμετώπισε ο κόσμος την ύπαρξη αυτού του hot spot? Έγινε σωστή ενημέρωση, ήρθε ο Δήμος να συζητήσει, να γίνει ένας διάλογος με τους πολίτες? Τι ακριβώς συνέβη? Γιατί σίγουρα θα υπήρχαν δεύτερες σκέψεις των δημοτών εκεί. Το πρόβλημα το μεταναστευτικό είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο των διαβατών. Απλά εμείς το ζήσαμε άμεσα και λίγο βία. Γιατί? Γιατί το μάθαμε και από την τηλεόραση. Δεν το ξέραμε ότι θα έρθουν να κάνουν hot spot. Το hot spot κάπου έπρεπε να γίνει και γίνανε πολλά. Και θα γινόταν. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν έπρεπε να γίνει εκεί, παραπέρα ή παραδίπλα. Βέβαια, για όσο με αφορά, θεωρώ ότι θα έπρεπε να μοιραστεί λίγο η κατάσταση. Γιατί πάντα η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι λίγο σκουπιδοντενεκές. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω έτσι. Εντάξει, το λέτε. Εκείνη την περίοδο ήταν ότι έγινε ένας εμφύλιος, ένας μικρός εμφύλιος μέσα στα διαβατά. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν θέλαν το hot spot και υπήρχαν και άνθρωποι που λέγανε ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι από κάποιο πόλεμο έρχονται, κάπου πρέπει να είναι. Και είχαν δίκιο και οι δύο πλευρές. Εκεί έπρεπε να είναι η διοίκηση, να δίνει λύση. Και όχι, η λύση δεν μπορούσε να έρθει σε ένα λεπτό, δεν μπορούσε η κεντρική διοίκηση να διαχειριστεί την κατάσταση. Αλλά τουλάχιστον στις συνελεύσεις που γινόταν να έρχονται και να μας μιλάνε με ειλικρίνεια, ότι να μας πούν σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να κάνω κάτι, σε εκείνο δεν μπορώ να κάνω κάτι. Να είναι ο κόσμος ενημερωμένος. Έτσι ο κόσμος δεν θα μαλώνει και μεταξύ του. Δεν μπορείς να μεταθέτεις το πρόβλημα στον κόσμο, ούτε για τα σχολεία, αλλά ούτε και για τα άλλα τα θέματα. Για κανένα θέμα δεν μπορείς να μεταθέτεις την ευθύνη στον κόσμο. Μάλιστα, οπότε απουσία διαλόγου και θα λέγαμε συνεργασίας του Δήμου με τους κατοίκους εντοπίζεται και σε αυτό το θέμα. Όλα τα τελευταία 4,5 χρόνια δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει διάλογος πουθενά. Ούτε για τα ζητήματα στα σχολεία μας, ούτε για τα ζητήματα στους δρόμους μας. Ενώ έχουμε συλλόγους που προσπαθούν και προσπαθούν πραγματικά, τα κοινοποιούν, τα βλέπουμε όλοι. Από εκεί τα μαθαίνουμε. Τα παιδιά μου είναι ακόμα μικρά. Δεν έχουν πάει ακόμα στο δημοτικό. Ξέρω όμως τα προβλήματα του δημοτικού και τα ξέρω από τους συλλόγους. Γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να ανοίξουν μια πόρτα να μιλήσουν. Τα σχολεία μας πρέπει να βαφτούν εδώ και 5 χρόνια. Mm-hmm. Έχουν 9 τουαλέτες. Προαυλίζονται 1,000 παιδιά στον ίδιο χώρο και έχουν 9 τουαλέτες. Κάνουν μάθημα σε υγρές αίθουσες στα υπόγεια. Υπάρχει καινούριο σχολείο στη Μαγνησία που ακόμα δεν το έχουν παραδώσει. Και αυτά που μας λέτε δεν συνάδουν με έναν Δήμο στο νομό Θεσσαλονίκη το 2019. Είναι συνθήκες οι οποίες μας πάνε πίσω πολλά χρόνια. Μα σας είπα, βιώνουμε απόλυτη εξαθλίωση και εγώ το πιστεύω ότι αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση θα μιλάμε για κοινωνικό μαρασμό. Δεν θα έχουμε καμία σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές γύρω μας. Έχουμε καταστεί φαβέλα. Στα διαβατά έχουμε καταστεί φαβέλα. Ελπίζουμε να γίνει κάτι πριν είναι πολύ αργά, κυρία Τζουμπατλή. Τώρα, κλείνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Με την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή με την ανεργία, με την υψηλή φορολόγηση, με τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, υπάρχουν ευκαιρίες, είναι εύκολο να έρθει κάποιος, υπάρχει ενδιαφέρον και λόγω του ότι είναι κάπως, όπως είπαμε, υποβαθμισμένη η περιοχή, αλλά υπάρχει προοπτική για ανάπτυξη να έρθει κάποιος να ανοίξει, να επιχειρήσει στην περιοχή? Προοπτική για ανάπτυξη θα δημιουργηθεί όταν φτιάξουμε εμείς τις απαραίτητες ενέργειες. Εμάς κύριος στόχος μας είναι η πλήρης μετατόπιση της διαχειριστικής διοίκησης. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύγχρονο Δήμο με μια σύγχρονη διοίκηση που θα βάζει το στόχο, θα κάνει τον προγραμματισμό και θα βρίσκει τη λύση και θα το καταφέρνει. Εμείς οι νέοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Ο Δήμος μας έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Πρώτα θα λύσουμε τα προβλήματα και ύστερα θα επικεντρωθούμε στο κομμάτι του παραλιακού μετόπου, στο να φτιάξουμε πάρκα. Εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα πάρκα από κάθε άλλο Δήμο. Και όχι να έχουμε μία παιδική χαρά. Μάλιστα, είναι πραγματικά... υπάρχει δηλαδή πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά σε αυτόν που θα εκλεγεί, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να γίνουν και να προβληθεί ο Δήμος και να αξιοποιηθούν όλες αυτές οι δυνατότητες που υπάρχουν και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Ζουμπατλή, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μάλλον θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να πείτε κάτι, αν θέλετε, το οποίο δεν είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε στη συζήτησή μας και θέλετε ενδεχομένως να ακουστεί. Θέλω να πω ότι ο κόσμος είναι η πρώτη φορά στο Δήμο μου που έχει μια μοναδική ευκαιρία. Αυτή τη μοναδική ευκαιρία την είχαμε και όλοι εμείς που μπήκαμε σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Είμαστε 107 άνθρωποι που δεν μας ενδιαφέρει κανέναν μας ποιος θα εκλεγεί. Έχουμε όλοι ένα κοινό στόχο. Και ο στόχος μας είναι η αλλαγή, η καλύτερη ζωή στο Δήμο Δέλτα. Αυτή η μοναδική ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Εμείς δεν έχουμε δεύτερες σκέψεις, κανένας από εμάς. Πραγματικά δεν ενδιαφέρει κανένα παιδί από τα παιδιά που είμαστε μαζί ποιος θα εκλεγεί την επόμενη μέρα. Γιατί ξέρουμε ότι όποιος και να είναι δίπλα στον Αλέξανδρο τον Διαμαντόπουλο θα εκπροσωπήσει όλους εμάς και το στόχο που έχουμε για την περιοχή μας. Να θέλουμε να ζήσουμε εκεί. Εμείς πρέπει πρώτα να θέλουμε να ζούμε εκεί και ύστερα θα έρθει ο κόσμος ξανά εκεί. Μάλιστα. Κυρία Ζουμπατλή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Ράδιο Έναντι και βεβαίως να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές. Εγώ σας ευχαριστώ.